Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο της σειράς Transport Fever 2. Είμαστε εδώ πέρα βλέποντας το καινούργιο τρένο για το Intercity Line που αγοράσαμε στο τέλος του προηγούμενου επεισοδίου. Είχαμε αγοράσει δύο τέτοια τρένα, ήταν ολικές αναβαθμίσεις άμα δείτε, είναι για τους επιβάτες και για να δούμε καλύτερα. Πλέον χωράει 120 άτομα και είχα πάρει 20 εκατομμύρια δάνειο για να κάνω αυτή εδώ την αναβάθμιση σε αυτό εδώ το τελευταία τεχνολογία τρένο. Πολλοί από εσάς με ζητήσατε κιόλας να κρατήσω έτσι ένα καρβουνιάρι για ενθύμιο. Δεν ξέρω αν θα το κάνω βέβαια, γιατί προχωράει η τεχνολογία τώρα. Αυτό είναι το πρώτο μας diesel τρένο, δηλαδή και κανονικά diesel, δεν και ηλεκτρισμό, ούτε κάρβουνο, ούτε στήμιο, ούτε τίποτα. Είχαμε αναβαθμίσει τα δύο από τα τρία συνολικά τρένα που είχε το Intercity Line. Άμα κάτσετε να δείτε εδώ πέρα, βλέπετε το ένα είναι ακόμα σε πολύ κακή κατάσταση και είναι από το 1800. Κυριολεκτικά, δεν ξέρω και εγώ από πότε είναι το συγκεκριμένο. Βλέπετε εδώ στη διασταύρωση, φαίνεται ξεκάθαρα η διαφορά του ενός τρένου με το άλλου. Ούτε παραγγελιά να κάναμε, το ότι κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πέρα είναι η διαφορά. Καινούριο με το παλιό. Σχεδόν σάπισαν τα βαγόνια του. Έτσι. Θέλω να κάνω αναβάθμιση και το συγκεκριμένο τρένο. Και όπως είχαμε δει, είχαμε κάνει 20 εκατομμύρια δάνειο, 20 κάτι, για να καταφέρω να κάνω αυτή την αναβάθμιση και γι' αυτό είχα αφήσει αυτό το τρένο έτσι. Πέρασαν 2 χρονάκια εκτός κάμερας και έγινα στα 12,5 εκατομμύρια, ξεπληρώνοντας όλο το δάνειο. Ουσιαστικά εκτός κάμερας πέρασε το χρόνο γρήγορα και είμαστε τόσο κερδοφόρα εταιρεία που μπόρεσα άνετα να ξεπληρώσω το δάνειο και αρκετά γρήγορα μάλιστα. Και πέρα από αυτό, καταφέραμε να μαζέψουμε και 12,5 εκατομμύρια ακόμα. Θα δείτε εδώ τώρα, βάζοντάς στο γρήγορο, ότι λίγο ακόμα να προχωρήσουμε και παρακολουθούμε και αυτό το τρένο εδώ πέρα. Αν πατήσω πάνω εδώ, θέλω να κάνω αντικατάσταση αυτού του τρένου με κάποιο τελευταίας τεχνολογίας. Αν αφαιρέσω όλα αυτά τα βαγόνια και βάλουμε από τις μηχανές, όχι ηλεκτρική, diesel, έχω αυτές τις τρεις εδώ πέρα. 120 είναι το μέγιστο που μπορώ να πιάσω, οπότε βάζω αυτό με τα 120 και θέλω βαγόνια από αυτά που είναι με 120 το όριο και όχι 140. Θα είναι 120 όπως και τα υπόλοιπα. Στα 14 εκατομμύρια όταν φτάσουμε θα μπορέσω να κάνω την αλλαγή και τσακ την έκανα κατευθείαν. Πλέον αυτό το τρένο χωρούσε 85 άτομα, χωράει 120. Τελειώσαμε και με τις αναβαθμίσεις σε αυτή εδώ τη γραμμή και ξαναμαζεύονται τα εκατομμύρια τσακ μπαμ, γιατί το σημαντικότερο είναι ότι στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε ενώσει όλα εδώ τα χωράφια και τα εκμεταλλευόμαστε με σκοπό να παράγουμε περισσότερο φαγητό. Και το καταφέραμε. Έχουμε τόσο φαγητό πλέον που μας περισσεύει πάρα πολύ. Πρέπει να αλλάξω σίγουρα και τα βαγόνια, να κάνω δηλαδή rework και αυτό εδώ το παλιό τρένο, το οποίο είναι για food. Το βλέπετε πως φτάνει εδώ πέρα, χωράει μόνο 80. Έχω 4 εκατομμύρια εδώ πέρα. Για να δούμε λίγο. Αν θελήσω εγώ να αλλάξω αυτό το τρένο, πόσα λεφτά θα χρειαστώ, δηλαδή να αλλάξουμε ακόμα και τη μηχανή του. Καταρχάς θα χρησιμοποιήσουμε άλλου είδους βαγόνι, το καινούργιο, το τελευταίας τεχνολογίας πάλι, το πιο σύγχρονο, οπότε πάει με 120. Θέλουμε σίγουρα μια diesel μηχανή που πηγαίνει με 120, πια αυτή. Οπότε ας τη βάλουμε εδώ πέρα και cargo, είπαμε θέλουμε αυτό, ως τώρα χωρούσε 80 νομίζω. Ας το πάμε στο 130, πρέπει να πάρω δάνειο για να φτάσω στα 14 εκατομμύρια. Το κάνω γρήγορα γιατί θέλω να προχωρήσει γρήγορα η φάση. Ωραία, είμαστε στα 11 εκατομμύρια πήρα, ώστε να πάω 15 και πάμε πάλι εδώ να κάνουμε την αλλαγή. Αν δείτε εδώ πέρα, τσακ, μεταμορφώθηκε και το συγκεκριμένο τρένο. Ας δώσω πίσω για μερικά λεφτά. Ωραία, είμαστε στα 10 εκατομμύρια δάνειο. Πλέον είναι κάπως έτσι. Είναι κάπως έτσι, άλλη μια αναβάθμιση που ήρθε πλέον. Αυτό είναι το τρένο. Εδώ μέσα θα έχει όλων των ειδών φαγητά. Πάμε λίγο να το δούμε και στο σταθμό μας. Σιγά σιγά, να εδώ είναι ο σταθμός, είναι γεμάτο με τρόφιμα και θέλω να δω πόσα θα γεμίσει. Λοιπόν, καινούριο τρένο και σε αυτή τη γραμμή. Αυτή η γραμμή βέβαια δεν ξέρω, δεν ήταν ποτέ κερδοφόρα όσο δεν πάει. Γεμίζει βέβαια τα 130 για αρχή. Τέλεια. Και έμεινε πίσω 155 για το υπόλοιπο τρένο. Λοιπόν, μπορώ να ξεπληρώσω εγώ ταυτόχρονα εδώ ό,τι χρειάζεται. Και ξεκινάει πάλι το τρένο για να πάει προς την Marietta City. Μ' αρέσει αυτή η συγκεκριμένη μηχανή, είναι αρκετά όμορφη και επίσης και τα βαγόνια είναι πλέον αρκετά όμορφα. Αυτό είναι το άλλο τρένο. Όχι, αυτό είναι το επιβατικό τρένο, το οποίο λογικά θα περιμένει εκεί στη στροφή. Το βάζω λίγο στο γρήγορο για να δούμε πώς κινείται η όλη φάση. Λοιπόν, και πόσο κόσμο έχει αυτό, 27 άτομα μόνο. Ωραία, και φτάνοντας αυτό εδώ για να δούμε λίγο πόσο θα αφήσει από τα 130, θα είναι τα περισσότερα για αυτή την πόλη φαντάζομαι. Ναι, και 64 θα τα πάει αλλού. Λοιπόν, repay εδώ πέρα.
Δεν θέλω να έχω δάνεια, γιατί πληρώνουμε, όπως έχω ξαναπεί, loan interest. Όλο αυτό εδώ πληρώνεται επειδή έχω δάνεια. Αν έχω 0, θα είναι 0 και το πόσο πληρώνω το μήνα. Ωραία, το πρώτο τρένο εδώ πέρα το κάναμε αναβάθμιση. Η αλήθεια είναι ότι ξαναγέμισα αμέσως εδώ ο σταθμός, οπότε πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε και το άλλο τρένο αναβάθμιση. Γιατί και το άλλο αρχαίο είναι. Και γυρνάει και αυτό πίσω. Δεν ξέρω αν πρέπει να ξεπληρώσω το δάνειο ή απλά να πάρω καινούριο δάνειο για να κάνω ακριβώς την ίδια αναβάθμιση και σε αυτό το τρένο. Πήρα το δάνειό μου, πήρε 16 εκατομμύρια δάνειο, οπότε βάζω και λίγα παραπάνω βαγόνια, το πάω στο 156 capacity, το κάνω modify, πολλά λεφτά, και λέω επειδή δεν μου αρέσει να είναι διαφορετικά, θέλω και εδώ πέρα να βάλω άλλα 2 βαγόνια και έβαλα και τα 2 τρένα να έχουν από 12 βαγόνια, δηλαδή να χωράνε 156 food. Γιατί θέλω να αδειάζουν όσο συντομότερο γίνεται. Σχεδόν όλο το σταθμό εδώ πέρα, γιατί ξαναγεμίζει και χάνουμε προϊόντα. Βλέπετε 2, 34, 33, 32, 31, 30, επειδή δεν έχουμε τρένο να πάει να τα πάρει γρήγορα. Φτιάχνουμε ψωμιά και τα χάνουμε. Λοιπόν, κάπου εδώ να θυμίσω ότι είμαστε στο 1975, πάμε για 76 τώρα, γιατί έχουμε πρωτοχρονιά, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, έγινε. Καλή χρονιά. Ξεκλειδώσαμε καινούργια πράγματα, όπως ένα αεροπλάνο και ένα λεωφορείο καινούργιο είναι αυτό. Από αυτά τα διπλά, τα φυσαρμόνικα όπως λέμε. Να θυμίσω ότι η πόλη Δημήτρης Κούλα έχει γίνει τεράστια, γιατί δίνουμε πάρα πολλά bricks εδώ πέρα. Άλλη μια πόλη χρειάζεται bricks, να θυμίσω, η γνωστή άγνωστη Village. Είναι αυτό το χωριό που είναι απομονωμένο στην άλλη γωνιά του χάρτη, δεν έχει καθόλου γραμμές τρένου, οπότε έχω σκεφτεί να φέρνω καράβι από εδώ να πηγαίνει τα bricks απέναντι. Αυτή είναι μία λύση και η άλλη λύση είναι να τα πηγαίνουμε με φορτηγάκια απέναντι. Προτιμώ να το πάμε με καράβι βέβαια, γιατί δεν έχει καν πλοίο εδώ. Και θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε για να πηγαίνει ο κόσμος με το πλοίο στο γνωστή άγνωστη Village. Γενικά πρέπει να δίνω προϊόντα σε όλες τις πόλεις προκειμένου να κάνει περισσότερο κόσμο και αυτός ο περισσότερος κόσμος πρέπει κάπου να πάει. Είτε με τρένο, είτε με αεροπλάνα, γίνεται χαμός. Βλέπετε εδώ πέρα, 81 άτομα περιμένουν στο αεροδρόμιο. Επίσης θέλω να μεγαλώσω και τα αεροδρόμια μου για να χωράνε μεγαλύτερα αεροπλάνα. Όλα αυτά θα τα δούμε τώρα σιγά σιγά, καθώς έχω 6 εκατομμύρια στην άκρη και κανένα δάνειο. Λέω να ξεκινήσω πρώτα με το να φτιάξω ένα λιμάνι στην άλλη περιοχή, εδώ πέρα. Λοιπόν, το λιμάνι θα μπορούσε να είναι σε αυτό το σημείο. Ένα μεγάλο λιμάνι. Το βλέπετε. Και θα μπορούσα να κάνω configure. Να υπάρξει και μια πλατφόρμα για cargo ακριβώς δίπλα. Εδώ πέρα, ας πούμε. Να είναι κάπως έτσι. Τώρα, το συγκεκριμένο λιμάνι θα μπορούσε να το ενώσουμε έτσι με ένα απλό δρόμο εδώ πέρα. Ίσα-ίσα. Και όπως πάντα δίπλα σε λιμάνια πρέπει να φτιάξουμε και μια στάση. Καλό η στάση νομίζω είναι να μπει εδώ πέρα και να μπορέσω εγώ να την επεκτείνω. Άμα κάνω configure, να έχει παραπάνω κόσμο εδώ πέρα, να μπορεί κόσμος να στέκεται. Και επίσης θέλουμε και μια περιοχή για cargo, η οποία θα μπει ξέρω εγώ σε αυτό το σημείο. Έτοιμο αυτό. Και πιστεύω πως ήρθε η ώρα να φτιάξουμε πλέον, εφόσον έχουμε μια φασική εδώ πέρα στάση, ένα δίκτυο το οποίο θα δίνει προϊόντα στο γνωστή άγνωστη Village και ο κόσμος θα μπορεί να έρχεται κιόλας εδώ πέρα με λεωφορείο, γιατί ως τώρα η μόνη γραμμή που είχαμε είναι αυτή που πηγαίνει προς το Stratos Bar Town εκεί πάνω. Λοιπόν, αφού το τοποθέτησα κάποιες στάσεις εδώ πέρα, θα μπορούσαμε να κάνουμε καινούργια γραμμή, η οποία θα ξεκινάει για τους ανθρώπους για αρχή από εδώ. Θα πηγαίνει 1, 2, 3 σε μια ήδη υπάρχουσα στάση, 4. Θα κάνει ουσιαστικά αυτό τον κύκλο μέσα στην πόλη. Ας το κάνουμε κόκκινο, ξέρω εγώ, για να φαίνεται ξεκάθαρα. Τώρα θέλω αυτή εδώ η διαδρομή, το γύρω-γύρω, να είναι τραμ. Θα είναι δρόμοι για τραμ. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και ένα τραμ depot, να το βάλουμε εδώ πέρα. Να αγοράσουμε δύο οχήματα, θα αγοράσω τα τελευταίες τεχνολογίες, εννοείται τραμ. Αυτό εδώ το μπλε με 60 χιλιόμετρα την ώρα πηγαίνει και χωράει 27 άτομα. Θα χρειαστώ δύο. Το ένα θα μπει στην αριστερόστροφη και το άλλο θα μπει στην δεξιόστροφη. Εδώ πέρα. Ωραία. Και τώρα έχουμε και κάτι ακόμα να αλλάξουμε. Σε αυτή τη γραμμή έρχεται και το γνωστή άγνωστη για Stratos Bar, το οποίο θα το αλλάξω λίγο και δεν θα ξεκινάει από το νούμερο 1, θα ξεκινάει από εδώ. Το νούμερο 1 μπορούμε να το καταργήσουμε. Ωραία. Και μιας και το είδαμε το ρόλο αυτό, το γνωστή άγνωστη για Stratos Bar μπορούμε να το αλλάξουμε. Αυτά εδώ τα λεωφορεία είναι παλιά. Θα μπορούσα να τα αντικαταστήσω με το καινούριο, είτε το διπλό είτε ένα μονό, το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα και τα δύο πάνε 80 χιλιόμετρα την ώρα και θα κάνω την αλλαγή με τα διπλά λεωφορεία. Λοιπόν, για να δούμε. Για πρώτη φορά ένα διπλό λεωφορείο στο παιχνίδι μας. Εντάξει, πλέον έχουμε φτάσει παιδιά στην τωρινή εποχή, έτσι. Βλέπετε εδώ πέρα, είναι ξεκάθαρο. 21 άτομα χωράει αυτό, ίσως δεν χρειαζόμαστε τόσα λεωφορεία πλέον γιατί είναι σαν δύο λεωφορεία το συγκεκριμένο. Και πάνε με 80, νομίζω αυτός ο δρόμος μπορεί να πάει μέχρι 80, αν δω εδώ πέρα.
τα πιάνει τα 80 άνετα. Πάει γρήγορα, ωραία. Έβαλα και τα τράμ εδώ πέρα να περιμένουν τον κόσμο. Σιγά σιγά θα πάρει μπρος όλο αυτό το πράγμα, γιατί ως τώρα είχαμε μεγάλες αλλαγές και τις μεγάλες αλλαγές δεν τους αρέσει του παιχνιδιού. Επίσης θέλω να πω ότι πρέπει να φτιάξω κάτι άλλες γραμμές, οι οποίες θα παίρνουν να υποτίθεται τα bricks που θα έρχονται εδώ πέρα και θα τα πηγαίνουν μέσα στην πόλη. Πάμε να φτιάξουμε τη γραμμή. Νέα γραμμή, όπου τα bricks από εδώ θα τα πηγαίνει εδώ πάνω. Γιατί εδώ ζητάει bricks η πόλη. Πώς το καταλαβαίνουμε, πατώντας εδώ πέρα. Μετά έρχεσαι σε αυτό το σημάδι εδώ πέρα και σου λέει πού είναι τα bricks. Εδώ χρειαζόμαστε bricks, οπότε έφτιαξε μια βάση εδώ πάνω. Για όταν χρειαστούμε κουτιά, θέλει εδώ κάτω. Έφτιαξε μια δεύτερη στάση εδώ. Οπότε πάμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή εδώ μόνο. Θα αγοράσω ένα τέτοιο φορτηγάκι που κουβαλάει bricks. Για να το βάλω σε αυτή τη γραμμή 1 που λέγεται. Βέβαια τη γραμμή 1 πρέπει να την αλλάξω όνομα. Για πάμε να αλλάξουμε και να την ονομάσουμε Bus Cargo Bricks σε γνωστή άγνωστη village. Βέβαια bricks δεν έρχονται και αυτό γίνεται γιατί δεν έχουμε φέρει εδώ πέρα γραμμή που θα φέρνει bricks από το ένα λιμάνι στο άλλο. Πρέπει να γίνει και αυτό, οπότε έρχομαι εδώ. Όμως σε αυτό το λιμάνι δεν έχουμε βάλει ακόμα για cargo να έρχεται κάποιος να τα παίρνει. Θα μπορούσα να βάλω εδώ ένα extension και αν βάλουμε να έρχεται πλοίο είτε από εδώ δύο πλατφόρμες δεν μας πειράζει. Οπότε εδώ θα μπορούμε να αφήνουμε αντικείμενα. Εδώ είναι για τον κόσμο, εδώ είναι για τα αντικείμενα. Και θέλουμε καινούργια γραμμή, παιδιά. Νέα γραμμή η οποία θα παίρνει εμπορεύματα από εδώ, τα οποία θα είναι bricks. Και θα τα πηγαίνει εδώ πέρα. Σε αυτή εδώ την περιοχή. Αυτή η διαδρομή θα κάνει το καράβι μας. Και μπορώ να φτιάξω και μια δεύτερη γραμμή, η οποία θα έρχεται να παίρνει κόσμο από εδώ για να πηγαίνει εκεί. Ένα ferry boat που θα φέρνει κόσμο. Οπότε έχω δύο νέες γραμμές. Ship passengers Dimitris Cool γνωστή άγνωστη θα είναι το ένα και η άλλη γραμμή θα είναι Ship cargo bricks σε γνωστή άγνωστη village. Καλά πάει ως εδώ. Ποιος θα φέρνει τα bricks εδώ είναι το άλλο θέμα τώρα. Παντού υπάρχουν προβλήματα. Εδώ άμα βάλουμε μια χαρά έχουμε πλατφόρμα καινούρια και θέλουμε μια γραμμούλα η οποία θα φέρνει bricks από την κεντρική εδώ πέρα τη φάση στα cargo εδώ πέρα. Και έβαλα ένα φορτηγάκι να έρχεται εδώ στο bricks, λέω για Δημήτρη Cool Port. Ένα φορτηγάκι μόνο. Να δούμε πώς θα πάει. Θέλω πριν πατήσω να φύγει το pause να φτιάξω εδώ ας πούμε για καράβια ένα κτίριο για να φτιάξω καράβια καινούργια. Εδώ πέρα θα είναι. Και χρειάζομαι δύο καράβια. Πόσα καράβια έχω ξεκλειδώσει εδώ πέρα, τι είναι όλη αυτή η φάση. Θα μπορούσα να αγοράσω αυτό το μικρό πλοίο που είναι και ταχύπλο να πηγαίνει 20 άτομα μόνο απέναντι και αν δούμε ότι έχει παραπάνω κόσμο θα πάρω κι άλλα. Γιατί τα 150 είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε αφήνω λίγο να τρέξει ο χρόνος, να μαζέψω λεφτάκια για να αγοράσουμε καινούργια καράβια. Δεν παίρνω δάνεια γιατί νομίζω θα μαζέψω τα λεφτά γρήγορα. Ας πούμε τα λεφτά για το πρώτο εδώ πέρα το έχουμε, οπότε αγοράζω το μικρό πλοίο και το βάζω να πάει από Δημήτρη Cool σε γνωστή άγνωστη. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πόσα λεφτά χρειαζόμαστε τώρα? 1,5 εκατομμύριο χρειαζόμαστε ίσως να πάρουμε αυτό το καράβι γιατί χωράει bricks. Θα δούμε τώρα. Και πάμε να δούμε σε λίγο πιο full speed ή όχι τόσο full speed. Το φουσκωτό μας εδώ πέρα. Τι είναι αυτό, δελφίνι? Έχει τον έλικα εδώ πίσω. Το βάζω λίγο πιο πολύ γρήγορο. Είναι και αυτό ένα ferry boat ας πούμε. Είναι ένα ferry boat το οποίο μπορεί να πάει να πάρει τον κόσμο από την Dimitris Cool Port που θα περιμένει ίσως αργότερα. Και θα κάνει αυτή τη διαδρομή έτσι λίγο πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει για να πάει απέναντι στο γνωστή άγνωστη village. Έχουμε ήδη τα λεφτά για να καταφέρουμε να φτιάξουμε, να αγοράσω και αυτό το πλοίο το οποίο θα μεταφέρει εμπορεύματα. Συγκεκριμένα bricks όπως είπαμε στο γνωστή άγνωστη village. Και το βλέπω σιγά σιγά να βγαίνει, εδώ πέρα λογικά θα γεμίζουμε τα bricks. Να το. Του κλείσε στη μούρη ρε! Τέλος πάντων δεν έγινε τίποτα. Ήταν υπερφυσικό αυτό το πράγμα. Ήδη ο πρώτος πελάτης περιμένει να πάει στο γνωστή άγνωστη village όταν έρθει η σειρά του. Ένα αεροπλάνο πετάει εκεί πέρα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το πώς πάμε. Και αυτό εδώ το πράγμα θεωρητικά θα μεταφέρει παιδιά τα bricks εκεί που θέλουμε. Εάν όλα πάνε όπως τα έχω σχεδιάσει. Εάν υπάρχουν αρκετά bricks γενικότερα να περισσεύουν. Και όπως βλέπετε αυτό το πλοίο μάτσεψε ήδη 7 άτομα. 7 άτομα και τα πηγαίνει προς Δημήτρη Cool City, ενώ ήταν στο γνωστή άγνωστη village. Αυτό το μικρό πλοίο κατάφερε και πήρε τους πρώτους επιβάτες, παιδιά, και ελπίζω να είναι κερδοφόρο. Και άλλοι περιμένουν εδώ πέρα, ίσως αν το είχαμε βάλει να κάνει έτσι μια μικρή στάση να περίμενε αρκετά. Οπότε στο βάλουμε λίγο να περιμένει, έτσι ένα τρίλεπτο τουλάχιστον. Και βγάλαμε κιόλας τόσα λεφτά, είναι δυνατόν. Είναι πολλά λεφτά αυτά, έτσι. Απλά είδα το πλοίο να φεύγει. Οπ. Εδώ συναντιούνται εδώ πέρα. Δεν έχει τίποτα βέβαια γιατί τζάμπα πάει κιόλας εκεί πέρα. Θα μπορούσε να γυρίσει πίσω αν βλέπουμε ότι ερχόταν έστω και ένα brick. Λοιπόν, και επειδή τσεκάρω λίγο τώρα να δω τι γίνεται με τα bricks εδώ πέρα,
Υπάρχουν ήδη BRICS που περιμένουν να πάνε στο λιμάνι. Α, ήδη πήγανε κάποια. Τέλεια. Έχουμε τα πρώτα BRICS που ήρθαν στο λιμάνι. Κάνουμε πολύ περίπλοκα πράγματα πλέον και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και έχουμε και πάρα πολύ κόσμο ο οποίος θέλει να πηγαίνει έρχεται μέσα στην πόλη εδώ πέρα. Οπότε, εφόσον υπάρχουν BRICS εδώ πέρα που περιμένουν και είναι και πολλά, μάλλον σε αυτή εδώ την περιοχή, βλέπετε που έχω μόνο ένα, ήταν δοκιμαστικό, πρέπει να πάρω και άλλα φορτηγάκια. Λοιπόν, οπότε, πάμε λίγο στα φορτηγάκια. Αυτά που είναι για BRICS και να πάρουμε, ξέρω εγώ, άλλα 5. Έχουμε λεφτά. Ωραία, να τα βάλουμε για BRICS που θα πάνε στο λιμάνι. Και νομίζω πως τζάμπα έχουμε στείλει. Ω, αυτό πάει τρέχοντας, ρε φίλε. Κοίταξε να δείτε. Προσπέρασε. Καταλάβετε γιατί έβαλα αυτό. Εκεί που χωράει λίγο κόσμο. Προσπέρασε ακόμα και το προηγούμενο. Αυτό εδώ πηγαίνει με το πάσο του. Σιγά σιγά. Λοιπόν, και αυτό εδώ τι έκανε. Πήρε άλλα 20 άτομα να φύγει. Ναι, άλλα 20 άτομα και φεύγει. Έτσι θα το κάνω. Με αυτό το ταχύπλο θα πηγαίνω, φέρνω κόσμο. Ίσως να κάνω το ίδιο πράγμα και σε αυτές εδώ τις πόλεις, γιατί με το μεγάλο πλοίο δεν γεμίζουμε ποτέ και πηγαίνει και αργά. Οπότε μάλλον θα αλλάξω και εδώ λίγο στρατηγική με τα πλοία μου και βλέπω ότι έχω και πάρα πολλά εκατομμύρια στην άκρη. Θέλω να κάνω μια μεγάλη αναβάθμιση σε αυτό το σημείο. Θέλω stone που πάνε εδώ πέρα αυτά τα φορτηγά να πάνε για bricks. Θέλω να έχουμε μεγάλη αναβάθμιση, τεράστια, 25 οχήματα είναι όλα και όλα. Θέλω να αντικατασταθούν όλα μα όλα με αυτό εδώ το φορτηγό το τελευταίας τεχνολογίας, 21 capacity και θα πηγαίνει και με 80, ενώ τώρα πήγαινε με 60 και χωρούσε 13 αντί για 21. 10 εκατομμύρια θα κάνει, 10 και μισό, θα χαλάσω όλα μου τα λεφτά εδώ πέρα και ήδη καταφέραμε να αλλάξουμε τα φορτηγάκια μας χωρίς δάνειο, πάντα. Και αν όλα λειτουργήσουν όπως θέλω, πάρα πολλοί κόσμοι περιμένουν εδώ πέρα παιδιά, νομίζω πως πρέπει να πάρουμε κι άλλο βαρκάκι. Όπως έλεγα, αν όλα λειτουργήσουν όπως θέλω, θα αρχίσω να βάζω και τα μεγάλα αεροδρόμια. Γιατί θα έχω πιο πολλά λεφτά πλέον. Λοιπόν, αγοράζω και το δεύτερο τέτοιο εδώ πέρα το πλοίο. Να πάει στο Δημήτρη School και γνωστή άγνωστη, εδώ πέρα. Δεν πειράζει που είναι το ένα μετά το άλλο. Γιατί ξεκινάει και πηγαίνει κατευθείαν απέναντι χωρίς να πάρει τους επιβάτες από εδώ πέρα. Οπότε αυτό είναι κερδοφόρο έτσι. Είναι πολύ κερδοφόρο, φίλε. Και έχουμε και πάρα πολλά bricks εδώ πέρα και περιμένω ανυπομονετικά. Με ανυπομονησία περιμένω να έρθει αυτό εδώ να μαζέψει τα bricks. Καινούργια οχήματα και είναι γαμάτα αεροπλάνα και όπως σας είπα δεν έχουμε αεροδρόμια για να βάλουμε αυτά τα αεροπλάνα. Και θέλω να κάνω μια γενική αναβάθμιση τώρα όπου βλέπω τα παλιά λεωφορεία θέλω να τα κάνω να αλλάξουν με τα καινούργια. Δηλαδή θα έρθω εδώ πέρα σε οποιαδήποτε γραμμή θα το κάνω εκτός κάμερας να αλλάξω τα παλιά λεωφορεία με αυτό το καινούργιο λεωφοριάκι της διπλής. Με την ένωση εδώ στο κέντρο. Ωραία, η αναβάθμιση έγινε σε όλα. Όπως και για το αεροδρόμιο, ένα διπλό λεωφορείο πλέον φέρνει κόσμο εδώ πέρα. Και εδώ πέρα έχουμε γεμίσει. Όχι, 103 και χωράει κι άλλα. Λοιπόν, όταν θα έρθει αυτό εδώ, χωράει 175 είχαμε πει. Ήρθε αυτό εδώ με κολλιά εδώ πέρα να μαζέψει κόσμο. 67 άτομα περιμένουν, 20 άτομα έφερε. Ταυτόχρονα έρχεται και αυτό εδώ πέρα να παρκάρει και να μαζέψει bricks. Θα το βάλουμε εδώ στο πιο αργό. Έχουμε και ένα πρόβλημα εδώ που δείχνει πάνω. Θέλω να το τσεκάρω τώρα μόλις δούμε να φορτώνουν αυτά. Και από την πλατφόρμα 1, βλέπετε 1 και 2 έχει 2 πλατφόρμες. Πόσο θα μαζέψει. Άντε ρε αγόρι μου, κάνει λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο γρήγορα. Και θα τα πάρει όλα. Ου, χωρούσε κι άλλα. Χωρούσε κι άλλα, 142 παίρνει και λογικά θα φύγει. Γιατί δεν είχαμε τόσα bricks εδώ πέρα. Τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Πατώντας βλέπω ότι λέει train 2 με train 7. Τι συνέβη. Είμαστε στο Virtual Village και το τρένο 2. Πώς μπλόκαρε εδώ με το τρένο 7. Δεν έχω ιδέα. Γιατί να το πάθει αυτό. Βασικά αυτό το τρένο γιατί πάει προς τα εδώ, ενώ κανονικά πρέπει να έρθει προς την άλλη πλευρά. Για πήγαινε λίγο προς τα πίσω, ρε παιδί μου. Τι έχεις πάθει. Πήγαινε και εσύ λίγο προς τα πίσω, μπας και ξεκολλήσεις. Δεν ξέρω γιατί να γίνει αυτό. Χάνουμε και λεφτά έτσι με αυτό το πράγμα τώρα. Αλλά τέλος πάντων. Ξεγόλα, πάμε. Θα προχωρήσεις. Δεν ξέρω τι έχει πάθει αυτό το τρένο. Έχει κολλήσει εδώ πέρα. Μπορώ να το στείλω στον τύπο. Δεν κάνει τίποτα, έχει κολλήσει. Βασικά θα μπορούσα να το σβήσω. Οκ, ξεκίνησε. Όμως το θέμα είναι ότι για κάποιο λόγο πηγαίνει στην ανάποδη πλευρά. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο λόγος. Μήπως επειδή είναι. Α, μήπως επειδή είναι μακρύ. Το κάνω συνέχεια. Απλά τώρα έτυχε να το δω, να μπλοκάρει. Μήπως επειδή είναι μακρύ δεν προλαβαίνει εδώ πέρα όταν μπαίνει μέσα το τελευταίο βαγόνι μένει απ' έξω. Οπότε βρήκα νομίζω το πρόβλημα.
Εγώ έβαλα ένα switch εδώ πέρα. Να μπορεί να αλλάζει εδώ δηλαδή. Θα δούμε. Πού είναι το άλλο τρένο που έδιωξα πίσω. Τέλος πάντων τώρα. Ό,τι έγινε, έγινε. Βλέπουμε εδώ να έχουν 142 bricks να τα φέρνει προς τα εδώ. Κοντεύει να φέρει δηλαδή στο γνωστή άγνωστη village. Και να δούμε όταν έρθουν εδώ τι θα γίνει. Ποιος θα τα πάρει και πού θα τα πάει. Αν όλα θα πάνε καλά δηλαδή. Και αυτό πλησίασε εδώ πέρα. Θα διάσω όλα τα bricks λογικά. Κόσμος εδώ πέρα βλέπετε έφυγε. Κέρδισε ένα εκατομμύριο λέει με πλοία μέσα σε ένα μήνα. Μπράβο. Έβγαλε αυτό ένα εκατομμύριο. Λογικά έβγαλε ένα εκατομμύριο παιδιά με αυτά που μετέφερε τώρα. Όντως, 1,12 εκατομμύρια. Πάρα πολλά λεφτά έφερε αυτό το πλοίο. Μπράβο του. Και όλα αυτά όπως βλέπετε γέμισαν εδώ πέρα. Γέμισαν με αποτέλεσμα, βλέπετε έχει θαυμαστικό. Οπότε χρειαζόμαστε περισσότερο χώρο. Οπότε το συνεχίζω εδώ πέρα να έχει παραπάνω χώρο για να μην χάνουμε τα εμπορεύματα. Και μετά με την ησυχία μας μέχρι να έρθει το επόμενο φορτίο, πιθανότατα. Όπου έχουμε και καινούργιο πλοίο. Φαίνεται ωραίο, χλιδάτο. Πιθανότατα το φορτηγό αυτό που έχω αναθέσει, που είναι μόνο ένα, να προσπαθήσει έτσι 13-13 να τα πάει προς τα μέσα στην πόλη. Εδώ δίπλα είναι. Αυτή τη διαδρομή θα κάνει μόνο. Ξέρω εγώ, ελπίζω να τα καταφέρει. Το βλέπετε. Και τα φόρτωσε. Θέλω να δω μέχρι να έρθει το επόμενο πλοίο, θα έχει καταφέρει αυτό ή να του βάλω και να βοηθώ. Ξέρω εγώ. Τώρα έχουμε 19 εκατομμύρια εμείς εδώ πέρα στην άκρη, 20. Αυτό σημαίνει αναβαθμίσεις. Υπάρχει ένα αρχαίο τρένο το οποίο χρειάζεται αναβάθμιση και είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ που μεταφέρει wheat στο Marietta Town να φτιάχνουμε ψωμί. 112 grain χωράει. Πάμε λίγο να το κάνουμε μια αναβάθμιση. Την κλασική μηχανή θα του βάλουμε και για grain χρειαζόμαστε αυτό εδώ που λέει γκόντολα. Χωρίς 112 τώρα θα το κάνουμε να χωράει 104 γιατί θα είναι και πιο γρήγορο φαντάζομαι. Ή ας το κάνουμε 117 και θα το παρακολουθήσουμε. Οπότε θα γίνει αναβάθμιση με 13 εκατομμύρια, ούτε καν δάνειο δεν χρειάζομαι. Και πάμε να το δούμε εν δράση. Λοιπόν, αυτό είναι. Εννοείται πιο καινούργιο από ό,τι ήταν πριν. Θα κατέβει μέχρι κάτω, θα έχει γεμίσει εδώ πέρα 112, 117 όπως έλεγε. Ευελπιστώ πως, ναι, βλέπετε τώρα είναι πιο γρήγορο και ενδεχομένως να μην. 117, το γέμισε. Ωραία, και θα πάει προς τα πάνω. Όπως είπα, θα είναι πιο γρήγορο, οπότε λογικά θα φτάσει και πιο γρήγορα κάτω και δεν θα προλάβει να μαζέψει 117 για άλλη μια φορά. Οπ, εδώ θα συναντηθούν. Το καθυστερήσαμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Και έφτασε εδώ πέρα. Καταρχάς θα βγάλει 1 εκατομμύριο και κάτι. 1 εκατομμύριο και κάτι έβγαλε. Περιμένει να φύγει και αυτό από εδώ. Βλέπετε, αυτό το τρένο είναι πάρα πολύ μακρύ. Και πόσο γέμισε, 156 κανονικότατα. Ωραία. Και αυτό ξαναφεύγει πίσω, να δω όταν θα φτάσει πίσω. Θα έχει 117, αυτό με νοιάζει να δω. Αλλιώς πρέπει να αφαιρέσω σίγουρα κάποια βαγόνια. Ωραία, έφτασε εδώ πέρα, τσακ μπαμ. Και έχει μόνο 86 από ό,τι βλέπω. 91 δηλαδή πήγε. Ενώ έκανε και παύσεις. Οπότε πάμε λίγο εδώ στο όχημά μας. Edit. Οπότε θα το πουλήσω να αφήσω 91 capacity. Ωραία. Θα το κάνω λίγο πιο μικρό το τρενάκι αυτό και ας κάνει λίγο πιο πολλές διαδρομές. Αφού είναι πιο γρήγορο τώρα, δεν χρειαζόμαστε τόσα βαγόνια. Με ανησύχησε λίγο η φάση εδώ στο Virtual Village. Θα κοιτάξω να κάνω μια αλλαγή. Ού, και έχουμε κάτι υπερσύγχρονα τρένα. Πάμε να δούμε τι τρένα είναι αυτά, παιδιά, γιατί φάνηκαν πάρα πολύ ωραία. Σιγά σιγά βλέπετε οι μηχανές από Steam καταργούνται. Τα ηλεκτρικά φτάνουν και μέχρι 200 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ καλά είναι, αλλά είναι ακριβά. Βλέπετε 30 εκατομμύρια κάνει μόνο η μηχανή του. Και πάμε στα diesel, που τίποτα από αυτά δεν ήταν diesel. Οπότε, μάλλον πάμε στα multiple units, που είναι σαν ένα μεγάλο tram. Ας πούμε, είναι σαν και μηχανή και βαγόνι μαζί. Δεν μπορείς να το πειράξεις δηλαδή, να πεις ότι θα βάλω και ένα βαγόνι extra. Αυτό πάει με 300 χιλιόμετρα την ώρα και χωράει 144 άτομα. Κοστίζει 58 εκατομμύρια δολάρια. Είναι απίστευτο. Και πάει με 300. Πάει max speed. Δεν θα κάνω κάτι τώρα γιατί τόσα λεφτά δεν υπάρχουν. Και το τελευταίο καρβουνιάρικο τρένο μας που δεν έχει φάει upgrade ακόμα είναι αυτό που μεταφέρει το πετρέλαιο. Νομίζω πως είναι ότι πρέπει τώρα για κλείσιμο επεισοδίου να κάνουμε το τελευταίο upgrade αυτού εδώ του παλιού οχήματος, βάζοντάς του την κλασική μηχανή και αυτά εδώ τα tank cars να φτάνουν σε capacity 90. Πάμε 90 και βλέπουμε γιατί θα είναι πιο γρήγορο και αυτό. 11,5 εκατομμύρια θα κάνει, ούτε καν δάνειο δεν χρειαζόμαστε πλέον και μπορούμε να το δούμε και αυτό να κινείται μέσα στη ζούγκλα εδώ πέρα όπως βλέπετε με τα πολύ γυαλιστερά του πλέον και έφλεκτα θα μπορούσε να πει κανείς βαγόνια. Φόρτωσε 90 βαρέλια και ξαναφεύγει.
Αυτή είναι η δουλειά του, είναι κερδοφόρο, οπότε το αφήνουμε. Και το μόνο που μένει να γίνει upgrade αυτή τη στιγμή είναι όλα τα τραμ. Τα τραμ όλα που είναι έτσι λίγο ψιλοαρχαία, πρέπει να φάνε λίγο upgrade. Αυτό θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο, μαζί με το upgrade που θα γίνουν στα αεροδρόμια και στα αεροπλάνα. Γιατί πλέον υπάρχουν λεφτά πάρα πολλά, όπως είδατε, για να μπορέσω να κάνω και μια τέτοια αναβάθμιση. Οπότε, τι έγινε σε αυτό το επεισόδιο? Κάναμε upgrade όλα μας τα τρένα, όλα μας τα λεωφορεία. Φτιάξαμε λιμάνι για το χωριό εδώ στο γνωστή άγνωστη Village. Και όχι απλά λιμάνι για να μεταφέρουμε bricks, μεταφέρουμε και ανθρώπους μεταξύ τους, που μεταξύ μας τώρα το τιμάνε. 57 άτομα περιμένουν να πάνε στο γνωστή άγνωστη Village και από εδώ πέρα αντίστοιχα είναι 11. Και έχω δύο ferry boat πολύ γρήγορα, σαν φουσκωτά είναι, να πηγαίνουν έρχονται. Απ' την άλλη, εδώ βλέπω ότι τα bricks έχουν αρχίσει και στηβάζονται, γιατί έχω κάνει upgrade τα φορτηγάκια και ταυτόχρονα τα πηγαίνω στο λιμάνι. Όπως βλέπουμε, μόλις έφτασε αυτό εδώ, μου φαίνεται, και θα δώσει 175 bricks, το οποίο είναι πάρα πολύ. Εδώ καταρχάς τα έχει πάρει όλα τα bricks μόνο του το φορτηγάκι που σας είπα, γιατί έχω βάλει μόνο ένα φορτηγάκι, και όταν καταφέρει και τα αδειάσει εδώ πέρα, ωραία, 1.300.000 βγάλαμε, θα γεμίσει αυτό. Ωραία, δεν θα γεμίσει τελείως, αυτό ήθελα. Και τώρα το φορτηγάκι από μόνο του θα έρχεται και θα το μοιράζει σε όλη την πόλη. Οπότε αυτή εδώ η πόλη σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει και θα έχει πιο πολύ κόσμο, από 400 άτομα ξέρω εγώ, θα πάει παραπάνω, όσο εδώ πέρα βλέπετε να έρχονται καινούργια bricks. Και όπως είπαμε, εξελίσσεται η πόλη με τα bricks που φέρνουμε. Θα έχουμε περισσότερο κόσμο θα παίρνει τα λεωφορεία και θα πηγαίνει και σε άλλες πόλεις. Όπως έχει γίνει αντίστοιχα εδώ, που αντί για 400 άτομα έχει 890. Γιατί το έχουμε γεμίσει με άπειρα bricks. Λοιπόν, αυτά για τώρα. Είμαστε στο 1982, φτάνουμε στο 2000 και όπου να είναι, φτάνουμε και στην εποχή μας. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά, με τα δάνεια να είναι 0 και τα πράγματα μπορούν να πάνε μόνο προς το καλύτερο. Δεν βλέπω κάποιο λόγο να πάνε προς το χειρότερο. Ίσως θα ασχοληθούμε κιόλας με κάποιες βιοτεχνίες που δεν έχω ασχοληθεί ακόμα, όπως είναι να φτιάξω μέταλλα, να φτιάξω περίεργα πράγματα που δεν έχω ασχοληθεί ως τώρα. Οπότε αυτά παιδες για τώρα. Αφήστε ένα like, ένα share στο επεισόδιο και ευελπιστώ στα επόμενα να δούμε μεγαλύτερα αεροπλάνα και ηλεκτρικά τρένα με upgrade στις γραμμές, και ελπίζω όλα αυτά να έρθουν σύντομα, γιατί ανυπομονώ. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Bye bye.